Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Δεν λέω το καθιερωμένο και σήμερα γιατί δεν ήμασταν ούτε χθες ούτε προχθές. Δυστυχώς πέσανε πάνω μας όλα τα γεγονότα, τα αθλητικά, με το παιχνίδι που υπήρξε και δεν είχαμε εκπομπή. Γι' αυτό και για να μην την ξαναπατήσουμε, γιατί πολλά αθλητικά γεγονότα μέσα στην εβδομάδα γίνονται την ώρα της εκπομπής μας. Τη Δευτέρα θα κάνουμε 5 με 6, γιατί παίζει ο Άρης εκτός έδρας στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης στις 7. Θα ξαναχάναμε την εκπομπή, οπότε συνεννοηθήκαμε και μεταφερθήκαμε και τη Δευτέρα σας το λέω από τώρα, η ώρα για μπλε θα γίνει 5 με 6 το απόγευμα, έτσι. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, εύχομαι να μιλάμε μόνο για νίκες, γιατί ακολουθεί ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, θα δούμε όλα τα θέματά μας που αφορούν τον Ηρακλή, όλα τα προγράμματα, βαθμολογίες, τα πάντα. Σε όλα όσα περισσότερα τμήματα έχουμε ενημέρωση και θα σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας για όλα αυτά που θα συμβούνε. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όχι μόνο. Εδώ στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε, πάμε παρέα μέχρι τις 8. Μπίλι μου, δώσε μου ρυθμό, βάλε μου καμιά πενιά, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Και ζεστανέμε, όπως μας ζεσταίνουν, είδες τι πάσα δύο στον εαυτό μου, τα τζάκια Βολκάνο, ενεργειακά τζάκια και ενεργειακές κασέτες για τη μετατροπή του απλού τζακιού σας σε ενεργειακό. Όσοι έχετε τζάκι και θέλετε να το μετατρέψετε σε ενεργειακό, όσοι δεν έχετε τζάκι και θέλετε να βάλετε, Λεωφόρος Παπανικολάου 1 στο Ρετζίκι, 2310-676-643. Έτσι θα τρέχω με αυτούς τους ρυθμούς από εβδομάδα να πάω να πάρω καινούρια ρουχαλάκια στα υπέροχα ρούχα εκεί στη Σκρά. IB, Λιάδης, Μπάμπη, Σκρά 14 με Φλέμη, Γωνία, Αμπελόκηπους, Τρασιλβάνια, πόσα χρόνια έχω να το ακούσω. Εννοώ στο ραδιόφωνο να το επιλέξω, γιατί μόνος μου μπορώ να το ακούω όποτε θέλω. Κομματάρα μεγάλη, τα αγαπημένα ορχιστρικά των Maiden. 2310-744-403, τρέξτε με τους ρυθμούς του Τρασιλβάνια για να ντυθείτε. Τώρα που αρχίζει και κρυώνει λίγο καιρός, έτσι, σιγά σιγά, να πάρετε κανένα ωραίο ρουχαλάκι. Ανδρικά, γυναικεία, χοντρική, λιανική, σας περιμένουν. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Μπιλάρα. Τρόπο επικοινωνίας, θέλω τα μηνύματά σας εν ώψη του αγωνιστικού Σαββατοκύριακο, να σας αφουγκραστώ, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε, να τα καταγράψουμε όλα εδώ. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr, το mail της εκπομπής, σας περιμένω. Την Κυριακή στις 3. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει ο Ηρακλής στις νίκες. Έρχεται η ώρα, μάλλον να το πω πιο σωστά. Απέναντι στην ομάδα του Αιγινιακού, η οποία ξεκίνησε με χ έκπληξη μέσα στην Πάτρα, με την Παναχαϊκή, εκείνο το 2-2 στην πρεμιέρα. Έχασε 0-4 πάρα πολύ εύκολα από τον Απόλλωνα Λάρισας. Μια πολύ νεανική ομάδα που την είχε αντιμετωπίσει ο Ηρακλής σε ένα από τα φιλικά που έδωσε το καλοκαίρι. Ο Ηρακλής που έχει τα γνωστά προβλήματα, με τους τραυματίες Στάι, Κασναφέρη και Κανακούδη, δεν θα είναι στην αποστολή, η οποία αποστολή θα βγει αύριο και το ζητούμενο φυσικά είναι η νίκη, αν μπορεί να γίνει και με εύκολο τρόπο, αν μπορεί να γίνει και με καλύτερο σκορ του 1-0, όχι γιατί θα πάρεις περισσότερους βαθμούς σε σχέση με το 1-0 αν κερδίσεις 3 ή 4-0, αλλά γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ψυχολογία στην ομάδα δεν είναι καλή, το κλίμα δεν είναι καλό. Το κλίμα εννοώ γενικότερα στην περιραίωση ατμόσφαιρα, στα αποδυτήρια θέλουμε να πιστεύουμε ότι βελτιώνεται, γιατί μία σφαλιάρα έφερε την άλλη. Η ηχηρή στο κύπελο από την σημαντική ήττα στο πρωτάθλημα. Η ήττα που άξιζε, δεν άξιζε, ο Ηρακλής έρχεται σε δεύτερη μοίρα, γιατί έχασε από την Κέρκυρα. Την Κυριακή λοιπόν στις 3 αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, τον οποίο εξακολουθεί και στηρίζει ο Παύλος Μυροφορίδης, του οποίου τις επιλογές εξακολουθεί και στηρίζει η διοίκηση. Θυμάστε πρόσφατα και την γραπτή μεγάλη δήλωση του Τόμ Παπαδόπουλου. Και φυσικά το αποτέλεσμα θα αλλάξει, δεν μπορεί να την αλλάξει όλη την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον ας γίνει μια αρχή. Ας γίνει μια αρχή, γιατί το κακό παράγινε με κακές ήττες και αρκετά λάθη, πολλά λάθη που συνέβησαν. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να μην υπάρχουν πειραματισμοί, να μην υπάρξουν
παίκτες που δεν παίζουν στη θέση τους αλλά παίζουν κάπου αλλού. Αν είναι αναγκαστικό, ok. Αλλά όταν έχουμε και λέμε και καφιόμαστε ότι έχουμε ένα ρόστερ, έχει η ομάδα ένα ρόστερ με 30 ποδοσφαιριστές, μην μπούμε πάλι σε διαδικασία αλχημιών και πειραμάτων και ανακατεματράπουλας, γιατί καλό είναι να βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές που είναι back να παίζουν back, που είναι half να παίζουν half, που είναι επιθετικοί να παίζουν επιθετικοί, όσοι είναι deformé να μην παίζουν, όσοι είναι καλύτεροι από τους deformé να παίζουν αυτοί. Είναι πράγματα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνεχώς. Ένα μάτς που δεν είναι τηλεοπτικό, καλό είναι αυτό θα πω εγώ, τα περισσότερα θα είναι τηλεοπτικά του Ηρακλή, το συγκεκριμένο της Κυριακής δεν είναι, και να δούμε το πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Σπάρτη Εργοτέλης έχουμε αύριο στις 3, η Σπάρτη που έφαγε μείον 3 και δεν ξέρω αν θα τη βγάλει τη χρονιά. Μήπως έχει το μέλλον και την τύχη του περσινού Αχαρναϊκού και της περσινής Βέρειας. Το λέγαμε από το καλοκαίρι, είναι μια ομάδα με πάρα πολλά προβλήματα. Την Κυριακή είναι τηλεοπτικό το Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή. Ενδιαφέρον έχει ο Απόλλων Λάρισας που έχει 2-2. Στις 3, επαναλαμβάνω τηλεοπτικό. Τρίκαλα Κισαμικός. Το Σάββατο υπάρχουν δύο παιχνίδια, συγγνώμη, παρέλειψα να το πω. Το ένα είναι το Σπάρτη Εργοτέλης και το Βόλος Απόλλων Πόντου αύριο στις 3 τηλεοπτικό και αυτό. Δύο είναι τα τηλεοπτικά κάθε φορά. Την Κυριακή πέρα από το μάτι του Ηρακλή είπαμε Τρίκαλα Κισαμικός, Αίτητο Σπάτων Κέρκυρα, Πλατανιάς Δόξα Δράμας, Ηρόδοτος Καραϊσκάκης, αυτά. Η Δόξα, ο Πλατανιάς, ο Εργοτέλης και ο Απόλλων Λάρισας είναι οι 4 ομάδες που έχουν κάνει το 2-2. Και ήδη τις κυνηγά ο Ηρακλής, γιατί θέλει να τις προσπεράσει φυσικά. Ανοίγω παρένθεση γιατί έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας και εύχομαι να αυξηθούν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ωραίο είναι να τα συζητάμε παρέα. Η Μαριλίζα γράφει καλησπέρα και με τις νίκες μαζί με όλη μου τη θετική ενέργεια. Να είσαι καλά φίλη μου Μαριλίζα. Ο Σπύρος από την Κιανόλευκη Ξάνθη. Γεια σου ρε Γιώργο. Εντάξει, δεν τελείωσε η χρονιά. Πρέπει να οργανωθούμε αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Γι' αυτό η διοίκηση θα πρέπει να κάνει κάτι ώστε να αλλάξει η διαιτησία στα επόμενα μάτς. Γιατί και με Ηρόδοτο και Κέρκυρα όλοι είδαμε τι έγινε. Χωρίς να το θεωρώ δικαιολογία για την κακή εμφάνιση. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, φίλε μου Σπύρο, που μας ακούσε από την Ξάνθη και χαίρομαι. Φυσικά και δεν είναι δικαιολογία και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά για τις ήττες του Ηρακλή. Και για την πρεμιέρα που το 1-0 δεν έγινε 3-0 γιατί κακώς ακυρώθηκαν 2 γκολ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν διαιτητικά λάθη. Και εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, ο Ηρακλής θα γνωρίζει, ναι, ο Ηρακλής θα κινηθεί, ok, αλλά δεν ξέρω ίσως αν πρέπει να το κάνει ακόμα πιο δυναμικά. Γιατί αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, πέρα από τον Βλάχο, τον κύριο Βλάχο που διαιτήτευσε το παιχνίδι του Ηρακλή στην Κέρκυρα, και ο Παναγιώτης Καδάς από την Αχαΐα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, κάπου το είδα, μπορεί να κάνω λάθος, θα το τσεκάρω την Κυριακή στη μετάδοση, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που παίζει Β' Εθνική και αυτός. Δηλαδή, και άντε πες το Ηρακλής Εγινιακός, δεν είναι Κέρκυρα Ηρακλής για τους ευνοϊκούς λόγους, γιατί η Κέρκυρα με τον Ηρακλή έχουν τον ίδιο στόχο κτλ. Ο Εγινιακός έχει στόχο την παραμονή. Οκ, okay. Στο Κέρκυρα Ηρακλής βάλανε διαιτητή που έκανε ντεμπούτο στην κατηγορία. Χωρίς εμπειρίες, χωρίς παραστάσεις από αυτήν. Ο Παναγιώτης Καδάς λοιπόν θα σφυρίξει το μάτς της Κυριακής. Άγγελος Πίτας και Ιωάννης Καραλής από την Ηλία, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο κύριος Δημήτρης Μαλούτας από η Μαθία. Βασίλης Κυριακούδης από Καβάλα είναι ο παρατηρητής του αγώνα. Και όταν είπα νωρίτερα ότι χαίρομαι που στέλνετε μηνύματα, πόσο μάλλον όταν ακούτε την εκπομπή από το εξωτερικό. Την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Κοπενχάγη που μας ακούει. Καλησπέρα Γιώργα, ρε. Ερώτηση. Προβλέπετε να κατεβάσει η ίδια ενδεκάδα με Κέρκυρα ή πιστεύεις θα δούμε κάποια έκλειψη, π.χ. Ρόβα, αρχική ενδεκάδα, γήπεδο στην Ηρακλάρα μας. Εάν κατεβάσει, φίλε μου Κωστή, από την Κιανόλευκη Κοπεχάκη που μας ακούς την ίδια ενδεκάδα, θα είναι λάθος. Ο Πασάς δεν είναι αριστερό μπακ και ο Μεδρινός δεν μπορεί το παιδί να παίξει στα χαφ. Στα χαφ εννοώ πλάγια, έτσι. Ο Μεδρινός καλύτερος είναι στον άξονα. Λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνει λοιπόν, αν παρατάξει την ίδια εντεκάδα, θα είναι λάθος. Τώρα για το Ρόβα, τι να σου πω. Όπως για μένα θα είναι λάθος να ξαναδούμε βασικό το Χασομέρι που
Επαναλαμβάνω, μπορεί το παιδί από εδώ και πέρα να βάλει 30 γκολ. Μαζί του είμαστε, το στηρίζουμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιολογήσει όλα τα καλά λόγια που ακούμε για αυτόν από τις προπονήσεις και το πόσο καλά πράγματα δείχνει. Γιατί στα παιχνίδια σαν να χάνεται λίγο, ρε παιδί μου. Δεν είναι πρωταγωνιστής. Δεν είναι ο παίκτης που παίρνει την μπάλα και θα θορυβήσει την άμυνα ή δεν κάνει τις κινήσεις που ίσως καλαπερώνε. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Αλλά και ο Ρόβας μπήκε μέσα, είναι λίγο αναγκατοσούρας. Ο Χασομέρης δεν το έχει αυτό το να αναστατώνει λίγο την άμυνα. Δεν έχει τα στοιχεία της εκρηκτικότητας, πράγματα που θα θέλαμε ίσως να δούμε. Το λέω γιατί και ο Χασομέρης ήταν στο αρχικό σχήμα, φίλε μου Κώστα, στην Κέρκυρα, και ο Πασάς και ο Μεδρινός. Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Ελπίζω αυτή τη φορά να παίξουν οι ποδοσφαιριστές στις θέσεις που τις έχουν, όχι σε άλλες. Για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Να διαβάσω και την ανακοίνωση που βγήκε χθες, αλλά χθες δεν είχαμε εκπομπή, από την Παϊρακλής για το θέμα των εισιτηρίων. Και νομίζω ότι ήταν κάτι που ζητούσε ο κόσμος και τα προηγούμενα χρόνια. Με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη, αμεσότερη και ταχύτερη κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδος, η Παϊρακλής ανακοινώνει ότι διαθέτει τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, καθώς επίσης και τα εισιτήρια διαρκείας περίοδου 2018-2019 από την ιστοσελίδα ticketmaster.gr. Επαναλαμβάνω, ticketmaster.gr. Η συνεργασία εγκαινιάζεται από το επόμενο κιόλας παιχνίδι, αυτό της Κυριακής κόντρα στον Αιγινιακό, και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και του κυπέλου Ελλάδος. Όποιος θέλει λοιπόν μπαίνει, αγοράζει το εισιτήριό του, προμηθεύεται το εισιτήριό του ή το διαρκείας μέσω από αυτήν την διαδικασία διαδικτυακά. Μέσα σε όλα είχαμε και την ποινή, για τον Παύλο Μυροφορίδη από τον Αντώνη Βλάχο, το διαιτή του αγώνα στην Κέρκυρα. Το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής εκτός πάγκου στον τεχνικό διευθυντή του Ηρακλή για τα όσα έγραψε ο Βλάχος με τις αντιδράσεις του κυρίου Μυροφορίδη, και έτσι σε ένα παιχνίδι έχει τιμωρηθεί μάλλον για ένα παιχνίδι μια αγωνιστική εκτός πάγκου της ομάδος. Υπάρχει και σχετική ενημέρωση για τους τηλεοπτικούς αγώνες. Μας ενδιαφέρει γιατί το μάτς, μάθαμε και το πότε ορίστηκε το Ηρακλής. Να μην το πω καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι όσοι αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι μ' ακούνε, θα εκνευριστούν. Και θέλουν να πάνε στο γήπεδο φυσικά, έτσι. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι που, φίλαθλοι του Ηρακλή, που δεν πολύ πηγαίνουν. Αυτοί όμως που αγαπούν την ομάδα και δεν θέλουν να χάσουν παιχνίδι, είτε κερδίζει ο Ηρακλής είτε χάνει, και ακούσουν τώρα πότε ορίστηκε το Ηρακλής Απόλλων Λάρισας, θα τους γυρίσει το μυαλό, για να μην πω κάτι άλλο. Πέμπτη, παλικάρια μου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Μια χαρά για όσοι εργάζονται και έρχονται μαγαζιά κτλ. Και ανοιχτή αγορά. Πέμπτη, 3 η ώρα, και προφανώς για τηλεοπτικούς λόγους πήγε Πέμπτη, γιατί υπάρχει αγωνιστική εμβόλυμη. Μία από τις τέσσερις, νομίζω, ή τρεις. Τρεις ή τέσσερις που θα έχει μέσα στο πρωτάθλημα. Τετάρτες, αλλά το Τετάρτη για τον Ηρακλή έγινε Πέμπτη. Πώς μας έσπαγε στη Super League πολλές φορές που έβαζαν την ομάδα Δευτέρα. Έτσι και αυτό θα το έχουμε τώρα. Ηρακλής Απόλλων Λάρισας, λοιπόν, θα γίνει 22 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στις 3. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΤ 3. Για το παιχνίδι της Κυριακής, να προσθέσουμε ότι θα έρθει η ομάδα του Αιγινίου με υπηρεσιακό προπονητή, αυτός που κατεβάζει, που προπονεί την ομάδα, ο κύριος Γιάννης Ορμιλιώτης, όπως διαβάζω στο footballleaguenews.gr. Ένας προπονητής που κοουτσάρει τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Ορμιλιώτης θα παραμείνει ως μόνιμος προπονητής του Αιγινιακού. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, αλλά είναι δεδομένο ότι θα είναι στον πάγκο του αντιπάλου του Ηρακλή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Μικρή μεγάλη σημασία, το παραθέτω και αυτό στα στοιχεία του αγώνα. Επαναλαμβάνω, ο Αιγινιακός που έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα, γιατί την Παναχαϊκή την περιμέναμε δυνατή, δεν είναι τόσο μέχρι στιγμής, και έρισε με το ζόρι τη Σπάρτη που είναι ψηλοδιαλυμένη 1-0 στο τέλος και έφερε 2-2 ισοπαλία στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που είχε στο ξεκίνημα. Και έχασε μετά ο Αιγινιακός 0-4 από τον Απόλλωνα Λάρισας, που δείχνει πολύ καλά στοιχεία στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Το 2-0 με την Κέρκυρα, το 0-4 με τον Αιγινιακό, και όπως είπα και πριν, είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει το 2-2. Είχαμε και αυτό το περίεργο, την προηγούμενη αγωνιστική
Καλά, μπέος είναι αυτός, όλα τα περιμένεις. Και ειδικά όταν χάνει, θα τα έχουμε αυτά. Θα τα έχουμε αυτά. Μπορεί να έρθει στο Καφτατζόγλιο να φάει 4 στο Ηρακλής Βόλος και να κάνει ένσταση γιατί τα σημαίακια του κόρνερ κουνιόντουσαν, ξέρω εγώ, αριστερά και όχι δεξιά, ή δεξιά και όχι αριστερά, ή ο άνεμος ήταν ανάποδος. Πήγε λοιπόν ο Βόλος και έκανε ένσταση για τον αγώνα της Δράμας που τον έχασε με ανατροπή, προηγήθηκε αλλά έχασε 2-1 από τη Δόξα. Αν δεν το ξέρετε, φαντάζομαι θα γελάσετε, για το γιατρό. Για το γιατρό του αγώνα έκανε ένσταση και θέλει να πάρει το μάτς στα χαρτιά 0-3. Όχι γιατί η Δόξα έβαλε κάποιον ποδοσφαιριστή ή ξέρω εγώ είχε 11 ξένους μέσα ή κάτι άλλο. Γιατί βρήκαν εκεί ένα θέμα με το γιατρό, κάτι που ήταν μη κανονικό βάσει των κανονισμών που υπάρχουν για τον γιατρό του αγώνα και κατέθεσε ένσταση. Φοβερό. Και αυτό, μπέος είναι, είπαμε, όλα να τα περιμένεις. Ειδικά, προσέξτε, όταν χάνει. Θυμίζω ο τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakigiahoo.gr. Έχω παρκαρισμένο ένα εισιτήριο διαρκείας για την αδική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, αλλά δεν θα το δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε μέσα στην εβδομάδα, το κληρώσουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς η ομάδα παίζει αύριο στην Αθήνα στο ΜΕΤΣ απέναντι στην ΑΕΚ. Και την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Μίκρα. Οπότε εν ώψη εκείνου του αγώνα θα το κλειώσουμε ένα διαρκείας των 100 ευρώ που μας προσέφερε ο παδός της ομάδος και τον ευχαριστώ γι' αυτό για να το κλειώσουμε για σας. Για το ποδόσφαιρο βέβαια δεν είναι μόνο το αγωνιστικό που φυσικά έφερε όλα αυτά που έφερε και ήταν λογικό και την οργή και την αγανάκτηση και τη δυσαρέσκεια και... Λυπάμαι που θα το πω, αλλά και την Κυριακή το ξαναχτυπάω αν το μάτς δεν πάει προς εύκολη νίκη και εκεί θα έχουμε αντιδράσεις, λογικό είναι, καθώς έχουν προηγηθεί τα όσα έχουν προηγηθεί και οι ήττες από Ατρόμητο και Κέρκυρα. Αλλά δεν υπάρχει, όπως είπα πριν, μόνο το αγωνιστικό που μας απασχολεί, υπάρχουν και άλλα πολύ πολύ σοβαρά που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας απασχολούν καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, όπως είναι το μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Για το οποίο περιμένουμε εξελίξεις καθώς πλησιάζει η ώρα για τα δικαστήρια. Θυμίζουμε από τις προηγούμενες μέρες ότι ο αριθμός των 7 έχει μειωθεί στους 5, καθώς οι 2 έχουν παραιτηθεί από το να διεκδικούν χρήματα. Οι 5 όμως επιμένουν σε αυτά. Γι' αυτό και οι 2 πλευρές, ο Ηρακλής δηλαδή με τους 5 που είχαν μπλοκάρει το λογαριασμό, οδηγούνται στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για το τι ακριβώς θα γίνει. Και με το που θα τελειώσει αυτή η ιστορία, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, δεν αποκλείεται να έχουμε νέο αριθμό. Υπάρχουν πολλοί καλοθελητές, υπάρχουν πολλοί που βάζουν κάποιους και τους λένε «Μεγάλε, τα μαθες, υπάρχει email εκεί, υπάρχει τον Παπαδόπουλος, χτύπα και εσύ μια...» Όχι προσφυγή, χτύπα και εσύ ένα μπλοκάρισμα. Όσοι έχουν να διεκδικούν χρήματα ή να παίρνουν χρήματα, συγγνώμη, από την εποχή Παπαθανασάκη, θα βρουν τώρα το μέλι και θα βουτήξουν σε αυτό. Τα περιμένουμε, αναμενόμενα είναι. Γι' αυτό και κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε στο δεξί τον κύριο Βασιλιάδη. Γιατί ούτε κρατικές χορηγίες είδαμε, πούντες. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Τρίτη αγωνιστική, φανελίτσα μπροστά, κύριε Βασιλιάδη, τίποτα δεν έχει από κρατική χορηγία. Ή το σορτσάκι ή η πλάτη. Δεν έχουμε δει κάτι. Τρεις είχατε υποσχεθεί για αντιστάθμιση. Για την αδικία που πρόσφατα πάλι κάνατε δηλώσεις. Για την αδικία, αλλά μόνο στα λόγια έχουμε μείνει. Ούτε για το ΓΣ τροπολογία που πιάσαμε 9 Νοεμβρίου. Δεκέμβριο θα πάμε. Το Σεπτέμβριο ήταν να γίνει. Και ούτε για το θέμα αυτό με το μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Γιατί η ατάκα του κάντε διοίκηση, κάντε ΠΑΕ και εγώ είμαι εδώ. Δεν ξεχνιέται. Εσείς την είπατε. Και διοίκηση έγινε και ΠΑΕ έγινε και λεφτά μπήκανε. Τα δικά σας όμως θα δεν γίνανε πράξη. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με λίγο ακόμα ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλεϊ, με όλα τα υπόλοιπα για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που μας περιμένει. Επιστρέφουμε με ένα έπος στη μουσική.
ένα από τους ύμνους που έχουν γραφτεί. Εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, παρέα με το Φορόλ. Μετά Φορόλ, γιατί είναι 41 καταστήματα, δεν είναι ένα. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και πραγματικά πλέον, έτσι όπως πάει το πράγμα, εκεί που θα οδηγείτε, εκεί που θα περπατάτε, τσουπ, θα σκάει και ένα Φορόλ μπροστά σας για να πιείτε το καφεδάκι σας. Αλλά και να φάτε και να πιείτε και να αγοράσετε και να διαβάσετε και να... Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Θέλω να πω κάτι γιατί μου το ζήτησε η ίδια πριν δύο μέρες, αλλά δεν είχαμε εκπομπή χθες και προχθές, οπότε θα το κάνω σήμερα. Το έχετε διαβάσει το μήνυμά της και στο bluearena.gr που επίσης μου ζήτησε να δημοσιευθεί. Ο λόγος για την φίλη μας την Γεωργία, την αδερφή της Ελπίδας, που έφυγε από κοντά μας, νομίζω το μνημόσυνο για τα 40 είναι 18 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Η Γεωργία λοιπόν, η αδερφή της Εκλυπούσης, θέλει και μέσω της ώρας για μπλε να ευχαριστήσει όλον τον Ηρακλή, από την ΠΑΕ μέχρι τον οποιοδήποτε φίλαθλο παδό του Ηρακλή, για τη συμπαράσταση, για την βοήθεια, για το ότι στάθηκε όλος ο Ηρακλής και όλη η οικογένεια του Ηρακλή κοντά στην ίδια και στους δικούς της ανθρώπους και στην οικογένειά της. Και να ξέρει, της το έχω πει εκτός αέρα, της το λέω και στον αέρα, δεν ξέρω αν ακούει, στη φίλη μας τη Γεωργία, ότι ό,τι χρειαστεί είμαστε εδώ. Αν και δυστυχώς δεν μπορούμε να φέρουμε την ελπίδα πίσω, αλλά ό,τι χρειαστεί είμαστε εδώ. Άμα μπαλόμπα μπορείς να το κάνεις αυτό με το μπουζούκι, από μένα τι θες ρε φίλε. Ό,τι θες. Άμα κάνεις 7 αλλαγές, γιατί το Phantom of the Opera έχει 7 αλλαγές, άμα κάνεις 7 αλλαγές με το μπουζούκι, από μένα ό,τι θες. Θα σε βάλω, το παίξεις μια μέρα αυτό, εντάξει. Live κιόλας. Γεια σου Μιτσάρα. Τους έχω και τους δύο απέναντί μου, και Γαβαδία και μπαλόμπα. Τώρα να πω το δεν έχω καταλάβει γιατί η Καστοριά δεν δέχτηκε να μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω live streaming το παιχνίδι ή να μην το πω. Γιατί άμα σκεφτούμε πονηρά και εγώ και εσείς που μας ακούτε έχουμε καταλάβει το γιατί δεν θέλει. Είναι η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής. Είναι νωρίς βέβαια στο πρωτάθλημα, θα έρθουν κι άλλες. Για την πέμπτη αγωνιστική αυτό το match αύριο στις 5. Ο κόσμος εκεί θα είναι. Θα βρεθεί κόσμος, σίγουρα που θα ταξιδέψει από εδώ να πάει στην Καστοριά. Αποφάσισε λοιπόν η γηπεδούχος ομάδα να μην δώσει το ok στην πλευρά του Ηρακλή για live μετάδοση μέσω live streaming, όπως έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το γιατί άραγε, εντάξει. Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς ως απάντηση. Δεδομένο είναι πάντως ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το δούμε. Αύριο λοιπόν στο ΔΑ Καστοριάς, Καστοριά Ηρακλής, το παιχνίδι στις 5. Στα υπόλοιπα, Ευρώπη Πευκοχωρίου Κόρυβος Αμαλιάδας, Απόλλων Πάτρας Ιπποκράτης από την ΚΟ, Μαρούσι Διαγόρας Δριοπηδαίων, Καρδίτσα Αμίντας, Ψυχικό Εθνικός, Ερμής Αγιάς Ιωνικός Νικαίας και Χαρίλαος Τρικούπης Καβάλα. Αυτό είναι το πρόγραμμα στην Α2 Αδρών που επιστρέφει μετά τη διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Ιωνικός είναι η μόνη ομάδα που έχει το 4 στα 4 με 8 βαθμούς. Ηρακλής, Καρδίτσα, Κόρυβος, Ιπποκράτης, Ερμής Αγιάς έχουν 3 νίκες και 1 ήττα, δηλαδή 7 βαθμούς. Διαγόρας, Αμίντας, Καστοριά, Μαρούσι, Ευρώπη Ευκοχωρίου έχουν 2 νίκες, 2 ήττες. Καβάλα, Ψυχικό, Χαρίλαος Τρικούπης έχουν 1 νίκη, 3 ήττες. Απόλλων Πάτρας και Εθνικός δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα. Και για να δούμε τι εστί Καστοριά, κέρδισε στην πρεμιέρα το Χαρίλαο Τρικούπη με 73-65. Στον Τρικούπη νομίζω πήγε ο Χατζιοδημησίου, μπορεί. Στην Καστοριά είναι ο Μελισσαράτος που ήθελε ο Ηρακλής, αλλά δεν απέκτησε, όπως έχασε πολλούς παίκτες μέσα στο καλοκαίρι που ήθελε και δεν απέκτησε, γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ να κινηθεί με τα γραφικά. Καστοριά που έχασε δεύτερη αγωνιστική στην Αθήνα από τον Ιωνικό Νικαίας με 72-62. Την επόμενη αγωνιστική πουντή. Κέρδισε την Καβάλα εύκολα με 82-62. Και την τέταρτη αγωνιστική, την προηγούμενη δηλαδή, έχασε στην Αμαλιάδα από τον Κόρυβο με 84-74. Έχει 2 νίκες, 2 ήττες. Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι.
Ντεμπούτο, μην το ξεχνάμε, στην επιστροφή του Κώστα Μέξα. Τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα. Αυτό που λέμε με το ποδόσφαιρο το λέμε και για τον μπάσκετ, έτσι. Ή αυτό που λέμε για τον μπάσκετ το λέμε και για τον ποδόσφαιρο. Οι νίκες αλλάζουν και τα κλίματα και τις κλιματαργίες και τα θερμοκήπια και όλα. Οι νίκες και τίποτα άλλο. Σε αυτήν την προσπάθεια για νίκη θα απουσιάζει ο εορτάζων χθες και χρόνια πολλά σε Μιχάλη, Άγγελο, Στράτο, ποιοι άλλοι γιόρταζαν και στους Νεκτάριους σήμερα, του Αγίου Νεκτάριου, μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης θα είναι εκτός αποστολής, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο κύριος Μέξας. Αντίθετα όμως, ο Βασίλης Αγγελακόπουλος και ο Σταμάτης Μπένας θα είναι, από ό,τι φαίνεται, στην... στις επιλογές του νέου προπονητή του Ηρακλή. Το παρόν στην Καστοριά θα δώσει και ο πρόεδρος της ομάδος, ο κύριος Θόδωρος Δρακόπουλος. Για αυτό το μάτς, επαναλαμβάνω, αύριο στις 5 μη τηλεοπτικό. Γελάω με το μήνυμα του φίλου του Γιώργου. Γεια σου Τζόρτζ, ευτυχώς που δεν θα το δούμε για να μην ανεβάσουμε πάλι πίεση, θα είμαστε για νοσοκομείο. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος για τον μπάσκετ. Εντάξει. Ναι, έτσι όπως το λες. Okay. Σέβομαι αυτό που λες, γιατί όντως πραγματικά υπάρχουν στιγμές, ειδικά εκείνο το Μαρούσι Ηρακλής, που ο Ηρακλής έφαγε 100 πόντους στο κεφάλι από το Μαρούσι, έτσι, όχι από τους Boston Celtics ή τους Milwaukee Bucks, που λέει και ο φίλος μου ο Χαρίλαος με προφορά. Φίλε μου Τζόρτζ, σε καταλαβαίνω απόλυτα, συνεννόματε. Βέβαια είναι λίγο ψυχοφθόρο και αυτό το είτε ραδιόφωνο είτε διαδίκτυο να βλέπεις πόντο-πόντο τι γίνεται, αλλά μην πας στο νοσοκομείο, κρίμα είναι, νέος είσαι, να ενημερωθείς για το τελικό αποτέλεσμα, εύχομαι να είναι νικηφόρο και να είμαστε όλοι υγιείς αύριο. Για να τα κερδίσουμε όλα μέσα στο Σαββατοκύριακο και με διάθεση να πάμε τη Δευτέρα μπύλη μου, σκρά 14 με φλέμη γωνία στους αμπελόκηπους. Γεια σας, θέλω ένα ρουχαλάκι, ένα πουκαμισάκι, ένα τζινάκι, ένα μπλουζάκι, ένα τσερτάκι, κάτι, άμα είναι για γυναίκα ένα δωράκι, IB, Ηλιάδης Μπάμπης, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα, ανδρικά γυναικεία, χοντρική λιανική, στη διάθεσή σας. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης, καλησπέρα Βάγκο μου, μου θυμίζει φυσικά ότι πέρυσι ο Ηρακλής έχασε εκεί μέσα, δεν σε υπολογίζουν λέει καθόλου. Το δεν σε υπολογίζουν καθόλου, προφανώς Βαγγέλη μου πάει στο γιατί δεν δείχνουν το παιχνίδι, έτσι. Αρνήθηκε η Καστοριά για live streaming. Δεν θα το κάνει η ίδια. Πέρυσι νομίζω το έκανε η ίδια. Αλλά θα είναι κουφό. Λίγο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και χαζή σκέψη αυτή που κάνω. Ποιο το νόημα, να απαγορεύσει τον Ηρακλή να το δείξει και να το δείξουν οι ίδιοι. Πέρυσι νομίζω το Καστοριά Ηρακλής, αν θυμάμαι καλά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να ήτανε με εικόνα χωρίς ήχο. Δηλαδή βλέπαμε εικόνα, ψιλοβλέπαμε το σκορ όποτε θυμόταν αυτός που είχε την κάμερα να δείξει λίγο το πίνακα εκεί και δεν πρέπει να είχε μετάδοση, δεν πρέπει να είχε περιγραφή. Ή ήταν σε άλλο μάτς, νομίζω στην Καστοριά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Για το μπάσκετ στην Α1 γυναικών που η ομάδα έχει ξεκινήσει με 2 ήττες, έχει χάσει από την ομάδα της Καλυθέας, Εσπερίδης Καλυθέας, Ηρακλής 89-61 και Ηρακλής Ολυμπιακός 56-76 στο Ιβανόφιο. Επιστρέφει στη δράση η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή και παίζει εκτός έδρας με τον ΓΑΣ Καλυβιών στο μάτς που θα γίνει την Κυριακή στις 5.30. Ολυμπιακός, Δάφνη, Εσπερίδες, ΠΑΟΚ, Sporting, Μοσχάτο, Πανιώνιος, Αθηναϊκός, Πρωτέας, Βούλας, Νίκη, Λευκάδα στα υπόλοιπα. Ο Ηρακλής που είναι τελευταίος έχει 2 βαθμούς με 2 ήττες. 2 ήττες έχει και ο Sporting και τα Καλύβια που παίζει την Κυριακή και ο Αθηναϊκός. 2 υποβεβάζονται, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τα κορίτσια του Ηρακλής. Αυτή είναι η επιστροφή μετά από 10 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε να συνεχίσουμε με βόλεϊ. Αύριο έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Να δούμε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Αύριο είναι τηλεοπτικό. Δεν θα βλέπουμε το Καστοριά Ηρακλής, αλλά θα βλέπουμε το ΑΕΚ Ηρακλής στην ΕΡΤΡΙΑ. Και εύχομαι, μιας και λέω ΕΡΤΡΙΑ, να μην γίνει αυτό που έγινε στο ποδόσφαιρο και ξεκινήσει το μάτς να το βλέπουμε κανένα 20 λεπτό μετά.
Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά καταγράφω αυτό που συνέβη. Και προχθές νομίζω ήταν το Κομωτινή ΑΕΚ να το δείξει R3. Έβαλα, ξαναέβαλα, εικόνα δεν είχα. Τέλος πάντων. R3 λέει το πρόγραμμα. ΑΕΚ Ηρακλής αύριο στο γήπεδο του Μέτς. Γεροθόδωρος Φραγκάκης διαιτητές. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ο Κανέλος θα επιστρέψει, γιατί ο Κανέλος δεν έπαιξε. Ο Μάκης Κανέλος, παλαιότερα του Ηρακλή, πλέον κεντρικός της ΑΕΚ, δεν έπαιξε με την Κομωτινή και η ΑΕΚ, είδατε, έχασε 3-1 και καθαρά. Δεν πήρε τίποτα. Σε μια Κομωτινή που δείχνει δυνατή. Να δούμε και τη δήλωση που έχει κάνει ο προπονητής του Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Ορφανός, εν ώψη του αυριανού αγώνα. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να δώσουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο όπως είναι η ΑΕΚ, που μέσα στην έδρα της δείχνει δυνατή. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προσωπικά ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε την καλή εμφάνιση της ομάδας μας και στα εκτός έδρας. Στη συνέχεια το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι αρκετά δύσκολο. Μέσα σε αυτό είναι και το αυριανό. Πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να έχουμε συγκομιδή βαθμών. Η ομάδα που έκανε προπόνηση νωρίς το πρωί στο Κατσάνο και μετά έφυγε ο δικός για την Αθήνα. Αύριο στις 5 λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα της Α1 ανδρών, αύριο 12, πολύ νωρίς, ΠΑΟΚ Παμβοχαϊκός, στο Ζιρίνιο Κηφισιά Φίνικα Σύρου. Την Κυριακή δεν υπάρχει μάτς, τη Δευτέρα ένα παιχνίδι, Παναθηναϊκός Κομωτινή από το Earth Play, 5:30 στο κλειστό του Πανελληνίου. Οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που έχουν θέμα με τις έδρες τους, παίζουν όπου να είναι, μία στο Πανελληνίου, μία στο Μέτς, αύριο θα παίξει το Μέτς. Η ΑΕΚ που κέρδισε τον Παναθηναϊκό 3-2, έχασε από την Κομωτινή 3-1, σε αυτό το περίεργο πρωτάθλημα που αυτή την αγωνιστική την Πέμπτη έχουν ρεπό Ολυμπιακός και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Συμπίνουμε δύο ομάδες κάθε φορά έχουν ρεπό. Ο Γρηγόρης, ο καλός φίλος που δεν ξέρω αν μας ακούει, αν μου στείλε το μήνυμα στο Messenger. Θα σου απαντήσω και γραπτό, θα σου απαντήσω και στον αέρα, Γρηγόρη μου. Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα αλάνια εκεί, στα Βέλγια, στα Λουξεμβούργα, στις Ολλανδίες, στις Γερμανίες, που υπάρχουν πάρα πολλά ερακλάκια που για πολλούς και διάφορους λόγους ζουν μόνιμα και εργάζονται εκεί. Και πολλά από αυτά τα παιδιά και τον Γρηγόρη είχα την ευκαιρία να ακολουθήσουμε σε όλα τα φιλικά στην Ολλανδία πρόπερση. Με Καγιούλη μαζί, βέβαια. Μην το χάσουμε. Τι κάνει αυτή η ψυχή? Μια χαρά είναι. Άσε, μην εκνευριστώ τώρα. Τελειώνει και η εκπομπή, μπίλη μου. Λοιπόν, μου δίνει πάσα και τι ρωτάει, γιατί θέλουν να σκάσουν εκδρομή στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα για να δούμε τις ημερομηνίες. Θα το κοιτάξω. Ξέρω ότι ο επαναληπτικός, Γρηγόρη μου, είναι 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου στη Μίκρα. Πρέπει να δω όμως αν το πρώτο μάτς είναι 21 ή 28 Νοεμβρίου. Και μιας που το αναφέρουμε, να πούμε ότι η Μπενφίκα κέρδισε 3-0 την Πάφο και είναι το φαβορί για την πρόκριση. Αναμενόμενο να γίνει αυτό, γιατί είναι πολύ δυνατή ομάδα αυτή της Πορτογαλίας. Δεν σημαίνει ότι ο Ηρακλής δεν έχει τύχη για να προκριθεί. Αλλά όταν είχε γίνει η κλήρωση μεταξύ του Παφιακού και της Μπενφίκα, είχαμε πει ποιος είναι το φαβορί. 26, 24, 25, 20, 25, 15. Το πρώτο δυσκολεύτηκε, τα άλλα δύο τα πήρε σχετικά εύκολα η ομάδα της Πορτογαλίας. Υπάρχει όντως κόσμος, με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Γρηγόρη. Οι γριές, λέει, εδώ είναι αναμένες. Εισιτήρια ή αυτοκίνητο? Τι αυτοκίνητο, ρε Παλαβέ? Α, από εκεί, Από Βέλγιο Σκασιά στην Πορτογαλία, Λισαβόνα. Είστε τρελοί εσείς, μπορεί να το κάνετε και αυτό. Θα το κοιτάξω, ακριβή ημερομηνία, και θα σου πω. Δώσ' μου λίγο Maiden, μήπως το δω τώρα, μπίλη μου. Αυτά είναι τα γούστα, δηλαδή τους χαίρομαι πραγματικά. Είναι στο Βέλγιο, είναι στη Γερμανία, είναι στη Λουξεμβούργο, είναι στην Ολλανδία. Πόσο πολύ διψούν και την τρέλα τους να δουν τον Ηρακλή και στα Ευρώπας ξανά. Και όταν μιλάμε για βόλεϊ, μιλάμε για Ευρώπη, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Υπάρχουν ομάδες που παλεύουν να μπουν στους ομίλους του Champions League. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν παίξει 5 Final Four και 3 τελικούς. Τι να λέμε. Η Ευρώπη για τον Ηρακλή στο βόλεϊ, μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και Challenge Cup. Okay. Είναι σημαντικό που έστω και δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή επιστρέφει στην Ευρώπη φέτος μετά από κάποια χρόνια. Μπήκα, φίλε μου Γρηγόρη,
Μόλις τώρα στο site της ΣΕΒ, sev.lu, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, γράφει νικητής Μπενφίκα Πάφος με Ηρακλής Θεσσαλονίκη. Έχει και τους διαιτητές, φοβερό αυτό. Για το πρώτο μάτσο, Μίρκο Τίλο, Γερμανός πρώτος, και ο Αντώνιο Φερνάντο Μπενίτεθ, Κορέα, ο δεύτερος. Αλλά γράφει δίπλα «Match not yet scheduled», που σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία για το πρώτο παιχνίδι. Θα κάνουμε υπομονή. Θα μιλήσω και με τους ανθρώπους του Ηρακλή, μήπως ξέρουν, μήπως έχουν ενημερωθεί ήδη. Καλό βράδυ και στη φίλη μας την Αναστασία, που μας ακούει. Τι χρωστάω, τα υπόλοιπα να τα πω τώρα για να κλείσουμε. Στο βόλεϊ για το πρωτάθλημα παίδων, τέταρτη αγωνιστική αύριο στο Λεμονίδης, 2 και 4 ελπίδα Μπελοκήπων Ηρακλής. Για τις κορασίδες υπάρχει το παιχνίδι στο Ρήσιο το Σάββατο αύριο, 6:30 αναγέννηση Ρησίου Ηρακλής, πέμπτη αγωνιστική εκεί. Για τις κορασίδες εκτός συναγωνισμού, για την πέμπτη αγωνιστική επίσης, τα κορίτσια μας την Κυριακή παίζουν στο γήπεδο Μιτσάκη στις 3. Αυτό είναι Πριάμου 2 στην Κάτω Τούμπα, το γήπεδο. Την Κυριακή στις 3. Πάμε στους έφηβους. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με νίκη απέναντι στον Πήγασο Πολύχνης 3-0. 2-0 πήγα να πω, σε βόλε. Γιώργο, συγκεντρώσου, 3-0. Τώρα παίζει στο γήπεδο του Μακεδονικού την Κυριακή στις 4 με αντίπαλο τον Μακεδονικό. Για τη Β' Εθνική Γυναικών, Ηρακλής Ατρόμητος 3-2. Αύριο είναι αυτό το μάτς. 6:30 το απόγευμα στο Κατσάνιο. Όποιος θέλει μπορεί να τα συνδυάσει. Τηλεορασίτσα να βλέπει Ηρακλής ΑΕΚ και να πετιέται μέσα έξω. Εκεί στο Only Blue να βλέπει και το Ηρακλής Ατρόμητος. Και έχουμε την Δευτέρα, την Τρίτη, συγγνώμη, για την έκτη αγωνιστική για τις Νεάνιδες στο ΔΑΚ Κιμήνων. Στις 8:30 Μακεδόνες Αξιού Ηρακλής. Αυτό είναι και για τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ομάδες, τα τμήματα στις Ακαδημίες του Βολεϊκού Ηρακλή. Κλείνουμε, δίνουμε ραντεβού για την περιγραφή του αγώνα την Κυριακή στις 3 Ηρακλής Αιγινιακός για το ποδόσφαιρο. Θυμίζω αύριο στις 5 Καστοριά Ηρακλής μη τηλεοπτικό, ΑΕΚ Ηρακλής για το βόλεϊ τηλεοπτικό στην ΕΤ3. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Ακολουθεί το ντουέτο με Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα. Σταμάτα ρε, σταμάτα, σ' ακούω, μην νομίζεις δεν σ' ακούω, σ' ακούω. Παρασκευή είναι, δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Καλό βράδυ σε όλους. Ντουέτο, Γιάννης Γιαννούλη, Σταύρος Κόλκα.